τη βδομάδα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να φτιάξουμε νέο σκητά. Εμείς όμως επιμένουμε καθημερινά και προσπαθούμε να προχωρήσουμε το θέμα της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τον μπλε κάδο. Ο μπλε κάδος στην Αττική είναι 160.000 τόνοι το χρόνο. Αυτά οι Δήμοι το οδηγούν στα ΚΔΑΗ. Τα ΚΔΑΗ ανακυκλώνουν ένα μέρος τους, περίπου το 50%, και το 50% οδηγείται στο χιτά. Όμως, δηλαδή 80.000 τόνοι οδηγούνται στο χιτά και θάβονται. Η προσπάθειά μας είναι να μπορέσουμε αυτές τις 80.000 τόνους, τα οποία εξακολουθούν να είναι χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά, να τις περάσουμε από αυτήν τη μονάδα, η οποία μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη επεξεργασία του υπολείμματος. Δηλαδή να μπορέσει να ανακτήσει ακόμα περισσότερα ανακυκλώσιμα, να μπορέσει να παράγει εναλλακτικό καύσιμο RDF και να μπορέσει να βγάλει και τα οργανικά. Έτσι ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη διάσταση, ώστε οι 80.000 τόνοι που οδηγούνται στο χιτά να μπορέσουν να μειωθούν και να γίνουν 20.000 τόνοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει καθημερινά να αξιοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε, ώστε να μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, ώστε όταν κάποια στιγμή στο μέλλον χωρεστεί το χιτά της φυλής, εκεί που θα πάμε να μην έχουμε να θάψουμε 2 εκατομμύρια τόνους, αλλά να μπορούμε να θάψουμε 500.000 τόνους. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι που λέμε ότι δεν θέλουμε άλλη φυλή. Δεν είναι η φυλή γεωγραφικός προδιορισμός. Είναι μια ιδέα, είναι μια άποψη. Εμείς δεν είμαστε με αυτούς που θέλουν να θάβουν. Εμείς είμαστε με αυτούς που προσπαθούν καθημερινά να βοηθήσουν το περιβάλλον, την οικονομία και να δημιουργήσουν και πολλές θέσεις εργασίας.